Το 1968 ο Τζορτζ Ρομέρο έβγαλε την ταινία «Η νύχτα των ζωντανών νεκρών». Ήταν η πρώτη εμφάνιση του ζόμπι στην pop κουλτούρα. Επειδή ο υπεύθυνος για τις καρτέλες ξέχασε να βάλει το σύμβολο για τα πνευματικά δικαιώματα στους τίτλους αρχής, η ιδέα του ζόμπι πέρασε στο λεγόμενο public domain. Σε αντίθεση με χαρακτήρες όπως ο Batman ή το τέρας του Frankenstein, το ζόμπι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από οποιονδήποτε δημιουργό ήθελε να το βάλει σε ταινία, σειρά ή κόμικ. Και έτσι πλημμυρίσαμε με ιστορίες ζόμπι αποκάλυψης. Όπου ο πρωταγωνιστής μας ξυπνάει από κόμμα και βρίσκει τον εαυτό του σε έναν κόσμο κατεστραμμένο από ορδές ζωντανών νεκρών. Άβουλα όντα με ένα και μόνο κίνητρο: να φάνε ανθρώπους. Αλλά αν προσέξεις λίγο καλύτερα όλες αυτές τις ταινίες, θα παρατηρήσεις ένα μοτίβο. Τις περισσότερες φορές η ιστορία μας ξεκινάει αφού έχει γίνει το ζόμπι αποκάλυψη. Δεν μας δείχνουν τη διαδικασία από τη γέννηση του πρώτου ζόμπι μέχρι την καταστροφή του πολιτισμού μας. Γιατί? Διότι ρεαλιστικά η πιθανότητα να πετύχει μια ζόμπι αποκάλυψη είναι πρακτικά μηδέν. Ας πιάσουμε για αρχή τα κλασικά ζόμπι, αυτά που συναντάμε στο Walking Dead ή στις ταινίες του Ρομέρο. Αργοκίνητα, χαζά ανθρωποειδή, τα οποία δαγκώνουν τα θύματα τους προκειμένου να πολλαπλασιαστούν. Και εδώ είναι το πρώτο μας μεγάλο εμπόδιο. Θυμάστε εκείνη τη χρονιά που ένα σκυλί κόλλησε λύσα και μέσα σε λίγους μήνες είχε κολλήσει και τα υπόλοιπα σκυλιά στην Ελλάδα και ένα χρόνο μετά το 95% των σκυλιών στον πλανήτη είχε λύσα? Ναι, ούτε εγώ. Γιατί δεν έγινε ποτέ. Το δάγκωμα είναι ένας πάρα πολύ αργός και μη αποδοτικός τρόπος να μεταδώσει μια ασθένεια. Πόσο μάλλον όταν το θύμα σου σε βλέπει να έρχεσαι από μακριά. Έλα για λίγο στη θέση ενός ζόμπι, που πρέπει να τρώει ανθρώπους για να έχει ενέργεια και να τους δαγκώνει για να δημιουργεί νέα ζόμπι. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όταν η κύρια πηγή τροφής σου, ο τρόπος αναπαραγωγής σου και ο χειρότερος εχθρός σου είναι ταυτόχρονα το ίδιο πράγμα. Σκέψου κάθε φορά που ένα ζευγάρι ήθελε να κάνει παιδί, να έπρεπε πρώτα να παλέψει με μια αρκούδα. Πιστεύετε ότι θα είχαμε φτάσει στα 7,5 δις τώρα? Αλλά έστω ότι ο ζομπισμός μεταδίδεται πανεύκολα, μέσα από μια ανοιχτή πληγή για παράδειγμα, όπως συμβαίνει στο 28 μέρες μετά. Εδώ υπάρχει ένας πολύ χρήσιμος εμπειρικός κανόνας από τη βιολογία. Μια μεταδοτική ασθένεια δεν είναι πολύ θανατηφόρα. Δεν γίνεται να είναι πολύ θανατηφόρα, ούτως ώστε να είναι μεταδοτική. Αν είμαι ιός και θέλω να πηδήξω εύκολα από το ένα θύμα στο άλλο, πρέπει τα συμπτώματα που προκαλώ να είναι ελαφριά. Το θύμα μου θα πρέπει να είναι άρρωστο, αλλά όχι τόσο βαριά άρρωστο που να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι για να πάει να βρεθεί με άλλους ανθρώπους να τους κολλήσει. Επιπλέον, μην ξεχνάτε, δεν έχουμε 1950, έχουμε 2018. Η ταχύτητα ανταπόκρισης του συστήματος υγείας δεν έχει μείνει στάσιμη. Σκεφτείτε το εξής. Μας πήρε πάνω από μια δεκαετία να κατανοήσουμε τον ιό του AIDS, αλλά το 2009 που έσκασε η γρίπη των χείρων, είχαμε έτοιμα εμβόλια μέσα σε λίγους μήνες. Αλλά έστω τι γίνεται. Έστω ότι ο ιός μας καταφέρει να έχει τόσο βαριά συμπτώματα και ταυτόχρονα να είναι και μεταδοτικός. Οπότε, τα πρώτα ζόμπι με κάποιο τρόπο ξεκλειδώνουν τα υπόγεια των νοσοκομείων και τα γραφεία τελετών και ξεχύνονται στους δρόμους ψάχνοντας νέα θύματα. Τώρα ξεκινάνε τα μεγάλα εμπόδια. Με πρώτο και καλύτερο, το ίδιο το περιβάλλον. Μια από τις πιο βασικές λειτουργίες ενός ζωντανού οργανισμού είναι η λεγόμενη ομοιόσταση. Η ικανότητά του να διατηρεί την εσωτερική του κατάσταση σταθερή ανεξάρτητα με τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω του. Το σώμα σου όταν έχει κρύο τρέμει και όταν έχει ζέστη υδρώνει. Καταναλώνει τροφή, ξοδεύει ενέργεια και όταν συσσωρεύονται πολλές τοξίνες, τις αποβάλλει στο περιβάλλον. Αν είσαι ζόμπι, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί δεν λειτουργούν. Οπότε σε ένα ψυχρό κλίμα δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει τη σάρκα σου απλά να παγώσει. Αν το ζόμπι αποκάλυψη ξεκινήσει από τη Σκανδιναβία, ας πούμε, το μόνο πρόβλημα που θα έχουμε είναι να βρούμε και να σπάσουμε μερικές ανθρώπινες παγοκολόνες που θα είναι σπαρμένες από εδώ και από εκεί. Σε θερμό περιβάλλον τώρα, η ζωή γίνεται ακόμα πιο δύσκολη για το ζόμπι μας. Η αποσύνθεση προχωράει πολύ πιο γρήγορα όταν έχει ζέστη. Τα βακτήρια στο πεπτικό σύστημα του ζόμπι το χωνεύουν από μέσα και όλη αυτή η σύψη παράγει αέρια. Πολλά αέρια. Και χωρίς μηχανισμό ομοιόστασης για να τα απομακρύνει, τα αέρια συσσωρεύονται. Τα νεκροτομεία εκεί έξω είναι γεμάτα ξεκαρδιστικές ιστορίες όπου πρωτοετής που κάνουν την πρακτική τους κοψοχολιάστηκαν γιατί ένα πτώμα ρεύτηκε ή έκλασε πάνω τους την ώρα που το εξέταζαν. Και αυτοί ήταν οι τυχεροί. Πολλές φορές το αέριο δεν καταφέρνει να βρει έξοδο, παραμένει παγιδευμένο μες στο πτώμα μέχρι που γίνεται αυτό. Και μην ξεχνάτε, τα ζόμπι δεν έχουν ούτε αυτοίαση. Το σώμα τους δηλαδή δεν μπορεί να επισκευάσει ζημιές. Ακόμα και αν δεν νιώθεις πόνο, ένα σπασμένο πόδι είναι ένα σπασμένο πόδι. Δεν λειτουργεί σωστά. Σκέψου τώρα κάθε σπάσιμο, ράγισμα, τράβηγμα, εξάρθρωση και πληγή που έχεις κάνει στη ζωή σου να μην επουλώνεται αλλά να συσσωρεύεται. Μετά από λίγα χρόνια θα είσαι απλά αδρανής, μη λειτουργικός. Και μετά υπάρχουν και όλα τα άγρια ζώα που κυκλοφορούν εκεί έξω. Σκεφτείτε πόσο ευάλωτος είναι ο άνθρωπος σε λύκους, αρκούδες, τσακάλια και ίενες. Ένα ζόμπι που δεν έχει πολυτέλειες όπως εξυπνάδα, οργάνωση και τεχνολογία είναι ακόμα πιο ευάλωτο. Ακόμα και αν τα ζόμπι μας δεν βγουν ποτέ στην εξοχή και παραμείνουν παγιδευμένα μες στις πόλεις, εξακολουθούν να είναι πανεύκολος στόχος για σκυλιά, νυχτερίδες, γλάρους, αρουραίους, ποντίκια και πάνω απ' όλα έντομα. Τη δεκαετία του 70, ο David Attenborough γύριζε ένα ντοκιμαντέρ για φίδια στο Κονγκό.
Το συνεργείο είχε μαζέψει δείγματα και τα κρατούσε σε μια αποθήκη μέσα σε γυάλινα κουτιά. Κάθε βράδυ έκλεινε πόρτες και παράθυρα και σφράγιζε τις χαραμάδες με λάσπη και πυλό. Και παρόλα αυτά, ένα πρωί το συνεργείο μπήκε στην αποθήκη και βρήκε τα μισά φίδια νεκρά. Μέσα σε μια νύχτα, τα μυρμήγκια άνοιξαν τρύπα στον τοίχο, μπήκαν μέσα και κατασπάραξαν υγιέστατες κόμπρες, οχές και πίθωνες. Αλλά έστω ότι τα ζόμπι μεταδίδονται το ίδιο εύκολα με μια γρήπη. Και έστω ότι δεν παγώνουν στο κρύο. Και έστω ότι δεν λιώνουν στη ζέστη. Και έστω ότι γλιτώνουν αρτιμελία από επιθέσεις ζώων. Και έστω ότι διασχίζουν ποτάμια και σκαρφαλώνουν βουνά και φτάνουν σε κάθε γωνία του πολιτισμού μας, πολλά έστω, τώρα ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουν το χειρότερο εχθρό από όλους. Εμάς. Και αν υπάρχει κάτι που ξέρει η ανθρωπότητα να κάνει σωστά, είναι να εξολοθρεύει η άγρια θηρία. Εδώ οι άνθρωποι των σπηλαίων σκότωναν βίσονες, μαμούθ και τεράστια λιοντάρια με πέτρες και ξύλα. Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη μόνο κυκλοφορούν 1,5 εκατομμύριο πυροβόλα όπλα. Και οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν είναι έξυπνοι, οργανώνονται και επικοινωνούν. Τα ζόμπι απ' την άλλη πάνε του γρου. Επιτίθενται χήμα σε υγιέστατους αρτιμελείς ανθρώπους. Δεν έχουν καν τη βασική τακτική που έχουν τα υπόλοιπα αρπακτικά να στοχεύουν κάποιο γέρικο, άρρωστο ή τραυματισμένο μέλος του κοπαδιού. Αντίθετα, τα ζόμπι είναι το γέρικο, άρρωστο και τραυματισμένο μέλος του δικού του σκοπαδιού. Αν είχα να επιλέξω, απ' τη μία να μου κάνει πέσιμο μια άμυαλη μάζα 500 ζόμπι και απ' την άλλη να δεχτώ μια οργανωμένη επίθεση από 30 πανέξυπνους χιμπατζίδες, δεν υπάρχει καν δίλημα. Φέρε μου τα 500 ζόμπι κάθε φορά. Να ξεκαθαρίσω εδώ ότι όλες αυτές οι επιστημονικές ανακρίβεις που ανέφερα δεν κάνουν τις ταινίες ζόμπι κακές ταινίες, έτσι. Και οι δεινόσαυροι στο Jurassic Park το ίδιο μη ρεαλιστική είναι και η ταινία είναι αριστούργημα. Η πρώτη. Αυτό που πραγματικά μας ελκύει στο Walking Dead και τα αδερφάκια του είναι το κεντρικό κόνσεπτ του Δαβίδ και του Γολιάθ. Μια μικρή, σφιχτοδεμένη ομάδα ανθρώπων έρχεται αντιμέτωπη με ένα λυσασμένο, άμυαλο στρατό που δεν υποχωρεί και δεν διαπραγματεύεται. Στην ταινία Ζουλού του 1964, οι ήρωές μας είναι μια δημιουργία από Άγγλους στρατιώτες που υπηρετούν στην κεντρική Αφρική και δέχονται κύματα επιθέσεων από τις ντόπιες άγριες φυλές. Στην πιο ηρωική στιγμή της ταινίας, οι καλοί, λευκοί αποικιοκράτες κρατάνε με επιτυχία το τελευταίο χειρό, πυροβολώντας στο ψαχνό χιλιάδες σατανικούς πρωτόγονους μαύρους. Ευτυχώς για όλους μας, τέτοιες ταινίες δεν γυρίζονται εν έτη 2018. Αλλά το ένστικτο του θεατή παραμένει. Υπάρχει ακόμα ζήτηση για ταινίες όπου ο κακός πρέπει να είναι μια άμυαλη, ασταμάτητη ορδή και είναι ηθικά σωστό ο καλός μας να τους πυροβολάει στο κεφάλι χωρίς ενδυασμούς και χωρίς τύψεις. Με εξαίρεση τους Ναζί, τα ζόμπι είναι ίσως η τελευταία ομάδα ανθρώπων που μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το σφάξιμο ζόμπι είναι ο πιο κοινωνικά αποδεκτός τρόπος να εκφράζουμε τις πιο σκοτεινές ορμές μας. Γι' αυτό και τα ζόμπι δεν είναι μόδα. Ήρθαν για να μείνουν. Ευχαριστούμε το Rock FM που στηρίζει το What the Fact και μας βοηθάει να φέρνουμε την επιστήμη κοντά σας. Μείνε συντονισμένος στον 969 Rock FM, το νούμερο 1 ροκ σταθμό της πόλης και στο rockfm.gr.